Πάμε να δούμε, Παύλο, τι γίνεται και στη Μέση Ανατολή, όπου έχουμε αυτές τις σφοδρές και παράλληλες επιθέσεις του Ισραήλ, τόσο κατά της Χαμάς. Θυμίζουμε πάντοτε ότι είναι η τραγική επέτειο σήμερα του ενός χρόνου από την έναρξη του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς και την σφαγή των Ισραηλινών αμάχων από τη Χαμάς. Ακριβώς. 1000 άτομα έχασαν τη ζωή τους εκείνη την επίθεση, ενώ ο τραγικός απολογισμός ανέρχεται στους 42.000 νεκρούς Παλαιστίνιους για αυτό τον ένα χρόνο που κρατάει η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Τώρα, έχουμε τα παράλληλα χτυπήματα, σφοδρά παράλληλα χτυπήματα του Ισραήλ το τελευταίο 24ωρο και κατά της Χαμάς αλλά και κατά του Λιβάνου. Στη Βηρυτό είχαμε πραγματικά μια νύχτα κόλαση, λέγαμε νωρίτερα, και περιμένουμε πάντοτε τι θα γίνει με τα αντίπεινα, η αγωνία όλου του πλανήτη αυτή, του Ισραήλ κατά του Ιράν. Για πάμε να δούμε τι εκτίμηση έχει ο αντιστράτηγος αναποστρατεία, ο κύριος Λάμπρος Τζούμης. Κύριε Τζούμη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Βλέπουμε να χτυπάει πολύ σκληρά την Βηρυτό και το Λίβανο τα τελευταία 24 ώρα το Ισραήλ. Τι επιδιώκει, ποιος είναι ο στόχος του αυτή τη στιγμή έτσι όπως κινείται? Ο επιθυμητός στόχος θα ήταν η ανατροπή του καθεστώτος στην Τεχεράνη. Mm-hmm. Για να γίνει όμως αυτό πρέπει να συμμετέχει και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι είναι στα σχέδια της Αμερικής, υπάρχει και το πολιτικό κενό μέχρι τις εκλογές. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι το Ισραήλ θεωρεί ότι το διεθνές περιβάλλον είναι ευνοϊκό στο να ξεκαθαρίσει μια και καλά με το Ιράν και να δημιουργήσει γύρω του μια αρχιτεκτονική ασφαλείας, εξουλοθρεύοντας την Χαμάς και την Μπολάχ. Γι' αυτό λοιπόν σε ό,τι αφορά το μέτωπο του Λιβάνου θα συνεχίσει. Και περιμένουμε το χτύπημα που θα γίνει μέσα στο Ιράν, το οποίο κατά την άποψή μου είναι σίγουρο. Κύριε, είπατε είναι σήμερα. Είναι σίγουρο. Α, είναι σίγουρο. Σας ρωτάω και για το σήμερα συγκεκριμένα, γιατί είναι η επέτειος και κάποιοι αναλυτές κρίνουν ότι σήμερα είναι μια σημαδιακή συμβολική μέρα που μπορεί άρα να δούμε αυτά τα αντίπεινα που έχουν καθυστερήσει σε σχέση με τις προηγούμενες εκτιμήσεις. Ναι, αλλά θα χαθεί νομίζω το στοιχείο του εθνικιασμού. Οπότε γιατί να επιλέξει το Ισραήλ τη σημερινή ημέρα, και όχι κάποια άλλη, θα υπάρχει χαλαρότητα από την πλευρά του. Για ποιο λόγο έχουν καθυστερήσει αυτά τα αντίπεινα, κύριε Τζούμε? Νομίζω προετοιμάζονται. Γίνεται συζήτηση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το ετοιμάζει γιατί ήταν ένα μεγάλο χτύπημα. Λέτε μεγάλο χτύπημα. Πού εκτιμάτε ότι θα στραφεί αυτό το χτύπημα? Έχει γίνει πολλής λόγος για τις πετρελαϊκές υποδομές και εγκαταστάσεις, για παράδειγμα, του Ιράν, εξού και η αγωνία και για τις τιμές του πετρελαίου. Κατά σειρά, νομίζω, προτεραιότητος έχουν τα πυραυλικά συστήματα του Ιράν, mm-hmm. προκειμένου να αφαιρέσει τη δυνατότητα στην Τεχεράνη να ανταπαντήσει, γιατί είναι σίγουρο μετά ότι σε περίπτωση που το Ισραήλ θα προσβάλλει το Ιράν, ότι συνέχεια θα υπάρχει μια κλιμάκωση και από την πλευρά της Τεχεράνης. Άρα λοιπόν τα πυραυλικά συστήματα που έχουν δημιουργήσει πρόβλημα, είδατε ότι και στην τελευταία επίθεση του Ιράν υπήρχε ένα κενό στην αντιαεροπορική ομπρέλα του Ισραήλ και γι' αυτό πάρα πολλά βλήματα πέσανε μέσα στο έδαφος του Ισραήλ. Όταν υπάρχει κορεσμός, υπάρχει πρόβλημα από ό,τι φαίνεται. Συνεπώς λοιπόν νομίζω σε πρώτη φάση ήταν τα πυραυλικά συστήματα. Οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις θεωρώ ότι αποτελούν επίσης πρώτη προτεραιότητα, διότι κάτι τέτοιο το θέλουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Το θέλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, διότι αν πληγούν οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του Ισραήλ, εκείνος ο οποίος θα πληγεί οικονομικά είναι η Κίνα. Με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει. Η Κίνα παίρνει το 40-50% της ενέργειάς της από το Ισραήλ. Άρα λοιπόν οι Ηνωμένες Πολιτείες υποφελούνται από αυτό. Ναι, αλλά αυτό δεν σημαίνει παράλληλα και επικίνδυνη κλιμάκωση της γεωπολιτικής αναμέτρησης, αν φτάσει να εμπλακεί σε αυτό το βαθμό και να πληγεί ουσιαστικά οικονομικά η Κίνα? Ναι, σημαίνει, αλλά αυτό επιδιώκει το Ισραήλ. Το Ισραήλ θα έλεγε μια γενικευμένη σειρά με το Ιράν, γιατί όπως είπα θεωρεί ότι είναι ώρα και μπορεί να ξεκαθαρίσει την κατάσταση. Και από ό,τι φαίνεται η πολιτική επιβίωση του Νετανιάχου σε πολύ μεγάλο βαθμό εξαρτάται από την ένταση που επικρατεί. Είδατε ότι δημοσκοπικά πάει πάρα πολύ καλύτερα. Και σε τρίτο επίπεδο μια επιλογή θα ήταν να χτυπήσει τα πυρηνικά ή να χτυπήσει πολιτικού στόχου, δηλαδή τον ίδιο το Χαμενέι. Κάτι το οποίο το θεωρώ ότι είναι λίγο δύσκολο επιχειρησιακά να συμβεί. Όχι ότι δεν είναι στα σχέδια του Ισραήλ. Αν θα μπορούσε, δεν θα το έκανε. Επιχειρησιακά όμως είναι δύσκολο. Είδαμε, κύριε Τζούμη, ότι και ο Σάφι Εντίν, που είναι ο διάδοχος του Νασράλα, φαίνεται ότι αγνοείται με βάση τις τελευταίες πληροφορίες. Όσο και να σκοτώσει το Ισραήλ, όσο και να σκοτώσει,
και να εξουδετερώσει την Χεζμπολάχ, τη Χαμάς, τον επιχειρησιακό της Βραχίωνα, δεν μπορεί να λύσει το θέμα πολιτικά. Όλα αυτά τα παιδιά τα οποία ζουν μέσα στη φρίκη, βλέπουν τους γονείς τους να πεθαίνουν, είναι οι επόμενοι να βράζουν. Συνεπώς λοιπόν δεν μπορεί να λυθεί το θέμα εάν δεν λυθεί το Παλαιστινιακό. Αν δεν επικρατήσουν δηλαδή με τριοπαθείς φωνές. Εμείς απλά τις αναλύσεις τις κάνουμε με βάση τη λογική και τα δεδομένα που υπάρχουν.